Καλημέρα Λισαβόνα, καλημέρα σε αυτό το υπέροχο Σαββατοκύριακο, το οποίο δυστυχώς τελειώνει. Είναι Κυριακή, έχει αυτό τον υπέροχο ήλιο και αποφάσισα να πάω στο πάρκο της γειτονιάς μου, στο γάτο μένω εγώ. Υπάρχει ένα πάρκο που λέγεται Εστρέλα. Να δούμε, είναι τρέλα ή Εστρέλα. Λοιπόν, αυτό το άγαλμα. Βλέπουμε δύο στρατιώτες, ο ένας σηκώνει την πορτογαλική σημαία. Είναι το 1500 και αυτή είναι η είσοδος στο πάρκο Εστρέλα. Λοιπόν, αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Έχει μέρη για να κάτσεις να πιεις καφέ, να χαλαρώσεις. Κάποιοι κάθονται στρώνουν στρωματσάδα κάτω, βλέπουμε. Και λιμνούλες και πάμε να τα δούμε όλα αυτά τα ωραία. Εντάξει παιδάκια μου, να σας πω, τρελάθηκα λίγο. Υπάρχει αυτή η υπέροχη λίμνη με τα τεράστια δέντρα, τις πάπιες οι οποίες εδώ πέρα κάθονται και τρώνε. Και μπάντισα και μια παρέα με παιδιά τα οποία παίζουν με κιθάρες και τραγουδάνε. Και όλα αυτά μόλις 300 μέτρα από το σπίτι μου. Πόσο τυχερός. Και εδώ πέρα πέτυχα μια μικρή αγορά που πουλάνε διάφορα πραγματάκια, μικροπραγματάκια. Τσάντες, t-shirts, βαζάκια, πιατάκια, ζωγραφιές, χειροποίητες με δέντρα. Διάφορα ωραία πραγματάκια. Αυτά είναι λαμπάκια τα οποία μπαίνουν στον τοίχο. Όχι, είναι κάδρα, συγγνώμη. Είδα τα λαμπάκια και μπερδεύτηκα. Και αυτό 80 ευρώ. Παπούτσια μεταχειρισμένα, μάλλον. Τι είναι αυτά, Ιλουστράνα, Προντούτος Ιλουστράντος Ντεάνα Ολιβέιρα. Οκ. Και εδώ έχει δίσκους βινίλιο. Μετάλλικα, YouTube. Τοπικά που μας λείπει μόνο. Πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια είδα εδώ, από κασκόλ, ρούχα, φόρμες, παντελόνια. Και τώρα βλέπω αυτή την εκκλησία απέναντι. Πάμε να τη δούμε και αυτήν και ξαναμπαίνουμε στο πάρκο. Λοιπόν, αυτή μάλλον είναι η Βασίλικα Διεστρέλα, αυτή η πανέμορφη εκκλησία. Και αυτή στα πλαίσια της γειτονιάς μου, για να πάμε να την ανακαλύψουμε, γιατί πολλά ωραία πράγματα βλέπω να έχει εδώ η γειτονιά. Σε αυτά εδώ τα μικρά τα κιοσκάκια πουλάνε βάφλες και frozen yogurt. Λοιπόν, είναι κάτι σαν το κήπο της Δράμας, αλλά με εξωτικά μπαμπού, φίνικες και γενικά δέντρα και φυτά. Και με πιο ωραίες πισίνες και με πιο ωραίους χώρους και πιο... χωρίς πλατάνια εννοείται, τα πλατάνια είναι ελληνικό στοιχείο. Και γενικά έτσι λίγο πιο ρομαντικά θα έλεγα. Η εκκλησία δυστυχώς μπροστά μας, η Βασίλικα Διεστρέλα, ήταν κλειστή, ανοίγει τις καθημερινές. Θα έρθουμε κάποια καθημερινή να σας τη δείξουμε. Είναι μωρή τσαχπίνα, τσαχπινούλα, τορφαντή πάπια είσαι εσύ, παχουλή παχουλή. Τώρα τι μου κάνει, μου κρύφτηκε ή έπεσε να κοιμηθεί. Πλάγιασε μάλλον η πάπια, κουράστηκε. Κοιτάξτε και ένα πολύ περίεργο δέντροειδές, κακτοειδές δέντρο. Και παντού έχει κάκτους. Κάκτη παντού. Hello. Hello guys. Shivaya, Namadeva Shambho.
The great company and the great guitarists and artists. It's my pleasure. Yeah.
Yes, you look great. But I kept to myself. In the next one, I will dance also. Okay. Νιώθω εξαντλημένος, νιώθω κουρασμένος από χθες, αλλά και πολύ καλά εκτονωμένος. Νιώθω να έχουν φύγει οι αρνητικές ενέργειες. Με τα παιδιά περάσαμε τέλεια. Λοιπόν, να σας εξηγήσω τι ακριβώς γινόταν με αυτά τα παιδιά. Να θα πω για να με βλέπει ο ίδιος. Πρόκειται για μια ομάδα παιδιών τα οποία μαζεύονται στο πάρκο κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα και φτιάχνουν μια συνάντηση και λένε τραγούδια και μιλάνε και καπνίζουν, πίνουν διάφορα τέλος πάντων. Από τσιγάρα μέχρι ό,τι θέλει ο καθένας. Υπάρχει μια δημοκρατία σε αυτό το θέμα, δεν πιέζουμε κανέναν, ο καθένας φουμάρει ό,τι θέλει. Πάντως είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, είναι παιδιά έτσι πολύ spiritual, πολύ πνευματικά που την ψάχνουν με καμπάλα, με πνευματισμούς, με ομαδική επικοινωνία και ένωση ψυχική. Αυτό ήταν το concept, γι' αυτό και έπρεπε να σέβομαι, που εγώ δεν το σεβάστηκα στην αρχή και τράβηξα με την κάμερα. Τη στιγμή που αφού τραγουδάμε ένα τραγούδι, μετά χαλαρώνουμε και κάνουμε αναπνοές και κάποιες συνότες έτσι πολύ χαλαρές και ήρεμες. Με προσκάλεσα να τους συντροφέψω και στην επόμενη συνάντησή τους, η οποία θα γίνει την πρώτη Κυριακή του Γενάρη. Και εγώ φυσικά είπα ναι, πέρασα τέλεια, έπαιξα και κιθάρα και τραγούδισα, αλλά δεν το τράβηξα αυτό για σας.
Ελπίζω να περάσετε κι εσείς όμορφα. Για Κυριακή απόγευμα ήταν τσάμπα διασκέδαση εδώ στο πάρκο, στη γειτονιά μου. Και τώρα πάω να φάω κάτι και να κοιμηθώ, γιατί έχω μάθημα με τον Άμιν στο Skype. Μάθημα ελληνικό σε λίγες ώρες και πρέπει να είμαι ξεκούραστος. Επίσης είμαι πάρα πολύ κουρασμένος από το χθεσινό clubbing, έχω να σας πω, γιατί η νυχτερινή ζωή στη Λισαβόνα είναι απλά υπέροχη, είναι καταπληκτική. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο, φιλάκια πάρα πολλά, τσάω τσάω! Καλησπέρα Λισαβόνα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα travel vlog. Θα κάνουμε μια πολύ όμορφη απογευματινή βόλτα στο πάρκο που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το Marques de Mbopal. Ξεχνάω το όνομά του, νομίζω είναι του Εντουάρτ το πάρκο. Τέλος πάντων, πάμε να το δούμε. Αυτό το πάρκο προσφέρει πολύ ωραία πανοραμική θέα στην πόλη της Λισαβόνας. Και αυτό είναι το London Eye της Λισαβόνας. Έχουν στήσει εδώ πέρα μια χριστουγεννιάτικη αγορά, η οποία λέγεται Wonderland of Lisboa. Πάμε να την ανακαλύψουμε ευθύς αμέσως. Εδώ είμαστε, Wonderland of Lisboa. Πάμε να δούμε. Να δω και το χριστουγεννιάτικο μας δέντρο για να το φωτογραφίσουμε. Πάρα πολύ ωραίο. Μικρά σπιτάκια τα οποία πουλάνε διάφορα πραγματάκια από λιχουδιές μέχρι και κινητά τηλέφωνα. Αυτό το cute φορτηγάκι πουλάει κρέπες. Καθόλου άσχημο. Ναι, λοιπόν, λέγεται πάρκο του Εδουάρδου του 7ου. Δε γιώτα γιώτα. Και αυτό εδώ πέρα κάποιο παλατάκι είναι τώρα. Μάλλον αυτού του βασιλιά του Εδουάρδου, πώς τον λένε. Πολύ όμορφο κτίριο, παιδιά. Παρατηρήστε τα αγάλματα στην πρόσωψη. Τις τεράστιες πόρτες με τα αγάλματα, το μπαλκονάκι, το πώς τελειώνει στην άκρη και φυσικά τα αζουλέζους, δηλαδή τα κομψά, οι κομψές διακοσμήσεις με χρωματιστά μπλε πλακάκια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό εδώ της περιοχής. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Ωραία, και στην κορυφή αυτού του πάρκου συναντά κανείς αυτές τις τέσσερις κολόνες, δύο δεξιά, δύο αριστερά. Και αυτό το υπέροχο συντριβάνι. Αυτό είναι το συντριβάνι μας και αυτή είναι η θέα μας. Μπροστά μας ο κήπος του Εδουάρδου, Marques de Mbopal, και στο βάθος δεν ξέρω αν φαίνεται, ο ποταμός Τάγος. Με όλο το κέντρο της πόλης της Λισαβόνας. Σωστή φωτογραφία. Νομίζω το καταφέραμε. Τι πορτογαλική σημαία πίσω. Well, ήρθαμε τώρα στον Japanese Garden. We came to the Japanese Garden with my friend Eric. Hello. Hello. He's from? Poland. From Poland. And he's traveling here in Lisbon, in Spain also, eh? Yeah, all around Europe. He did the Camino de Santiago. He's a hero. And he did it with snow. I didn't did it. I made a few days and then I stopped. Because it was not possible to do it. Okay. But you tried. Yeah. That's the point. I have never been to Spain. I wish I could go one day. So now we're walking along the Japanese Garden of Lisbon. I didn't know about this garden also. I discovered it because of Eric. Because I would like to see them, your videos. Maybe I will make a new one when I... Yes?
Still record? Yes. Okay. Look at the turtle. She wants the sun. She needs a bit of the sun. Yeah, but that building is very ugly, eh? Papules? Pulaya? It's a strange garden. It's not a usual garden, you know, with this piece of stairs. This beautiful corner with the bamboo trees really caught my eye. And really caught Arik's eye also. This is a wonderful Japanese tree. You can see how high it goes. Yeah, hello. Make like a project for the school. Yeah. And I was doing it for 2 years. It was an interactive three-dimensional model of school. Yes. Of this, how the reparations of the school will. Και είχε και δύο πουλάκια τα οποία περνούσαν καλά εδώ πέρα. Αυτός ήταν ο αρσενικός και αυτή πάνω ήταν η θηλυκιά. Αλλά δεν πρόλαβα να τους τραβήξω γιατί κάνανε σεξ μέσα σε ένα λεπτό. Λοιπόν, εδώ είναι το μουσείο Καλώστε Κουλμπενκιάν. Είναι το πρώτο μουσείο που επισκέφτομαι στην Πορτογαλία, στη Βραζιλία. Στην Πορτογαλία. Όχι στη Βραζιλία. Μπερδεύτηκα. Και εδώ πέρα λέει ρε παιδί μου τι events έχει κάθε μέρα και πάμε μέσα να το δούμε από κοντά. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση, θα δούμε. Λοιπόν, η συλλογή του Καλώστε Αρχή Κουλμπενκιάν που έζησε το 1869 μέχρι το 1955 άνοιξε σε αυτό το κτίριο το 1969 και σε αυτό τον όροφο λέει θα βρούμε την βιβλιοθήκη τέχνης στην οποία μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για ιστορία τέχνης, τέχνη, αρχιτεκτονική, σχέδιο, design και επίσης την καλλιτεχνική παραγωγή στην Πορτογαλία. Στον όροφο λέει επίσης μπορούμε να βρούμε προσωρινές εκθέσεις, ένα δωμάτιο με ρολόγια, μαγαζιά, καφέ και η μοντέρνα συλλογή βρίσκεται στα νότια του κήπου δίπλα στην λίμνη που μόλις είδαμε. Περσικά χαλιά και κινέζικη τέχνη εδώ. Πριν είχε κάτι τουρκικά, κάτι αρμένικα, κάτι περσικά, χαλιά και διάφορα πράγματα. Ένα κινέζικο παραβάνι. Και αυτά είναι αζουλέζος από την Τουρκία. Διακοσμήσεις δηλαδή του τείχου με πλακάκια από τον Οθωμανικό κόσμο, φυσικά από εκεί προέρχεται.
Yes. 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 Yeah. Yes. 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 Τι βλέπω πάλι. Γιατί πάντα έρχομαι σε τέτοια μουσεία. Yes. 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 Επίτε και κάνα no. Α, εδώ λέει no. Yes. Κοίτα να δεις. Yes. 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 Ντάκα σπαζί. Yes. Σε αυτή την αίθουσα βλέπουμε τέχνη από τα 1930. Τέχνη της δεκαετίας του 60 μπροστά μας. Λοιπόν, τέλος. Αρκετή τέχνη για σήμερα. Πάμε σπίτι, κουράστηκα. Ελπίζω να σας άρεσε. Λοιπόν, φτάνει για σήμερα. Έχω πεινάσει, έχω κουραστεί. Πάμε σπίτι να φάμε τίποτα και να επεξεργαστούμε τα σημερινά ερθίσματα. Ελπίζω να σας άρεσε η βόλτα και ήταν πολύ ευχάριστο το ότι γνωρίστηκα με αυτόν τον τρελό τον τύπο, τον Άρικ, από την Πολωνία. Τα λέμε στην επόμενη εξόρμηση στη Λισαβόνα.